Πάντως, το ότι συζητάμε σήμερα και ότι θα συζητάμε και στο μέλλον για το έγκλημα στα Τέμπη οφείλεται στην πρόταση του ΚΚΕ για τη συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής. Αν δεν υπήρχε αυτή, δεν θα συζητάγαμε. Έτσι, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Επειδή καταψηφίστηκαν οι προτάσεις. Αν δεν υπήρχε αυτή, δεν θα συζητάγαμε αντικειμενικά. Πώς δεν το κάνουμε? Γιατί καταψηφίστηκαν οι υπόλοιπες, βεβαίως. Αλλά δεν θα συζητάγαμε. Το ότι συζητάμε οφείλεται σε αυτό. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, και επειδή συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ αυτή την όμορφη τακτική του να λιδωρεί το ΚΚΕ, γιατί ήταν το μόνο που δεν ψήφισε την πρότασή του, εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το συμβάν, από το έγκλημα, και εξετάζοντας το έγκλημα να διερευνήσουμε όλες τις πτυχές. Γι' αυτό έτσι την ονομάσαμε την εξεταστική. Διερεύνηση του εγκλήματος στα Τέμπη και διερεύνηση όλων των πτυχών που συνδέονται με αυτό. Διαφορετικά θα λέγαμε διερεύνηση της κατάστασης των σιδηροδρόμων της Ελλάδας στην ασφάλειά τους που οδήγησαν στα Τέμπη. Μην τρελαθούμε λοιπόν τώρα. Ένα το κρατούμενο. Άρα λοιπόν επιμένουμε ότι πρέπει, παρά την προσπάθεια την οποία η πλειοψηφία επιμένει να την πρέπει να πάμε ανάποδα, ότι πρέπει να συζητήσουμε πρώτα από το συμβάν, πρώτα από το έγκλημα. Με βάση όλους αυτούς οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτό. Ούτως ώστε μετά να πάμε να ανοίξουμε την συζήτηση και τη διερεύνηση. Αυτό είναι το βασικό μας κριτήριο. Και παρά το γεγονός ότι ξεκινήσαμε ανάποδα, βγαίνουν κατά τη γνώμη μας και από αυτούς τους μάρτυρες που κάποιοι προσπαθούν να τους απαξιώσουν και να τους λιδωρήσουν, βγαίνουν ορισμένες χρήσιμες επισημάνσεις, όχι γεγονότα, επισημάνσεις. Τώρα αν θα γίνουν και συμπεράσματα θα το δούμε στην πορεία. Ποιο είναι αυτό δηλαδή? Επισήμανση πρώτη, ότι ο διαχωρισμός δημιούργησε ζητήματα στο συντονισμό και ζητήματα επικαλύψεων ανάμεσα στις εταιρείες. Και μιλάμε για τον ίδιο όμιλο, όχι για διαφορετικούς ομίλους που έχουμε τώρα, άλλο στην υποδομή, άλλο στην εκμετάλλευση. Δεύτερον, ότι ο σχεδιασμός πάλι δημιούργησε προβλήματα, γιατί ο ΣΕ έχει τις λειτουργικές προδιαγραφές, οι εργοσέ τις τεχνικές προδιαγραφές. Με αποτέλεσμα αυτά να μην ταυτίζονται πολλές φορές. Και να φτάνουμε εδώ που φτάσαμε. Τρίτον, οι συμβάσεις με την κατάτμιση πιθανόν να δημιούργησαν θέματα μη λειτουργικότητας ή και ασυμβατότητας. Τέταρτον, ότι η μεγάλη μείωση των αριθμών των εργαζόμενων οδήγησε σε εντατικοποίηση και σε υποβάθμιση πολύ μεγάλη του επίπεδου αλλά και των ικανοτήτων ανθρώπων σε θέσεις κλειδιά, όπως είναι μηχανοδηγοί με δελτία παροχής υπηρεσιών, σταθμάρχης με δελτία παροχής υπηρεσιών, με πολύ μικρή εκπαίδευση, και να δημιουργηθούν αυτά τα ζητήματα. Πέμπτο ζήτημα, ότι η ιδιωτικοποίηση της Τρένοσε υπήρξε σοβαρό ζήτημα, έβαλε σοβαρό θέμα, τουλάχιστον όπως προκύπτει από την τοποθέτηση του κυρίου Βερελή, όσον αφορά στην ασφάλεια του σιδηροδρομικών μεταφορών με την κατάργηση του κεντρικού κέντρου ελέγχου της κυκλοφορίας, που ήταν προαπαιτούμενο της συμφωνίας αυτής. Και επίσης, το τελευταίο ζήτημα που θα ήθελα να θίξουμε είναι ένας ανορθολογισμός ή μια διαπάλεια, ας το πούμε έτσι. Αν τα συστήματα ασφαλείας είναι το άπαν ή ο άνθρωπος είναι το άπαν. Και πάμε σε έναν ανορθολογισμό και σε μια αντίληψη που έχει και σκοταδιστικές απόψεις, ότι φτάνει ο άνθρωπος για να λύσει το πρόβλημα. Αν έτσι ήταν το θέμα, γιατί μπαίνουμε σε τέτοιες δαπάνες δισεκατομμυρίων για να βάλουμε συστήματα ασφαλείας, εφόσον δεν κάνουν κάτι? Πάντοτε ο άνθρωπος θα χρειάζεται. Εννοείται ότι πάντοτε θα χρειάζεται ο άνθρωπος. Αλλά πώς θα αποφεύγεις το ανθρώπινο ενδεχόμενο λάθος, πώς μειώνεις τις επιπτώσεις ενός ανθρώπινου λάθους που είναι πιθανόν να υπάρχει με τα συστήματα αυτά ασφαλείας? Διαφορετικά δεν υπήρχε κανένας λόγος ούτε να τα ονομάσουμε συστήματα ασφαλείας, ούτε να τα τοποθετήσουμε. Θα πηγαίναμε χειρόγραφα και με το Περιστέρι. Η επικοινωνία θα γινότανε. Άρα λοιπόν
Όλα αυτά τα θέματα είναι σημαντικά. Πρέπει να τα δούμε και από αυτή την άποψη. Παρότι η προσπάθεια του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας να δείξει ότι πήρε υπόψη και πήρε υπόψη, δεν αμφισβητείται αυτό, τις προτάσεις και των άλλων κομμάτων για τους μάρτυρες, βλέπουμε ότι υπάρχουν ορισμένα σημαντικά ζητήματα. Καταρχάς, γιατί υπάρχουν, πώς να το πω, εκπτώσεις. Ορισμένα πρόσωπα τα οποία παίξαν ρόλο, είτε διευθύνονται σύμβουλοι είτε όχι, δεν καλούνται. Υπόθηκε για τον κύριο Σπυλιόπουλο. Άρα λοιπόν δεν είναι ακριβή τα ονόματα αυτά, μπορεί να είναι ενδεχόμενα και άλλα ονόματα που παίξαν ρόλο και τα οποία δεν υπάρχουν στον κατάλογο. Αυτό βεβαίως είναι δυναμικός ο κατάλογος, συμπληρώνεται, αλλά κάποιος ο οποίος έκανε μια τόσο σοβαρή δουλειά να συγκρίνει όλες τις προτάσεις και να μην δει τέτοιου είδους παραλήψεις, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Ή άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα τα ζητήματα που αφορούν την υπόθεση που είναι πλευρά του εγκλήματος για τη συγκάλυψη των στοιχείων, την απόπειρα ή τη συγκάλυψη των στοιχείων με τον κύριο Αγοραστό ή με τον κύριο Τριαντόπουλο. Και επίσης, εμείς είχαμε πει, δεν μπορώ τώρα αυτή τη στιγμή να δω, αν είναι και οι τρεις επιτροπές εμπειρογνωμόνων οι οποίες εξέτασαν το συγκεκριμένο συμβάν. Αν στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν και οι τρεις επιτροπές, γιατί είναι τρεις οι επιτροπές εμπειρογνωμόνων. Είναι της κυβέρνησης, αυτή που δημιουργήθηκε με απόφαση του κ. Γεραπετρίτη, είναι των συγγενών των θυμάτων, και είναι τέλος και η δικαστική επιτροπή εμπειρογνωμών που ορίσε το δικαστήριο της Λάρισας. Αν είναι και οι τρεις αυτές οι επιτροπές συμμετέχουν σε αυτά. Και τέλος, για να, θα ήθελα στα πλαίσια των εγγράφων να ζητήσουμε από αύριο, τουλάχιστον για να μπορέσει να προετοιμαστεί και να το έχουμε υπόψη μας, το εξής και από τον ΟΣΕ, και από την ΕΡΓΟΣΕ, κύριε Πρόεδρε, να μας ετοιμάσουν τόσο η ΕΡΓΟΣΕ όσο και ΟΣΕ ένα ιστορικό και απολογισμό όλων των συμβάσεων που μιλάμε για αυτή την περίοδο που εξετάζουμε από τα μέσα της δεκαετίας του 90 έως σήμερα και αφορούν την υποδομή, την επιδομή, τη σήμανση, την επικοινωνία και την ασφάλεια, οι οποίες έχουν υπογραφεί για το δίκτυο τουλάχιστον το βασικό που εξετάζουμε, το Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Και ποιες από αυτές ολοκληρώθηκαν και είναι λειτουργικές. Για να μπορούμε να έχουμε μια βάση συζήτηση, γιατί ο καθένας από τους μάρτυρες που μέχρι τώρα εξετάστηκαν λέει «Σε μένα λειτουργήσαν όλα. Σε μένα γίνανε όλα καλά». Τουλάχιστον να έχουμε μια εικόνα, η οποία είναι και αυτή βεβαίως υποδιερεύνηση το τι θα μας στείλουν, αλλά να ξέρουμε γιατί πράγματα συζητάμε συγκεκριμένα. Ποιες συμβάσεις λοιπόν το ιστορικό και τον απολογισμό όλων αυτών των συμβάσεων. Από το 1995 έως σήμερα δεν μπορεί να μην δεν έχουν αρχείο και ο ΣΕ και η ΕΡΓΟΣΕ και ζητάω διαφορετικούς γιατί είναι δύο διαφορετικές εταιρείες επί της ουσίας με διαφορετικά συμφέροντα μπορεί και συγκρουόμενα μεταξύ τους και ποιες από αυτές είναι λειτουργικές για να έχουμε μια βάση συζήτηση επί της ουσίας και να μπορούμε να τους μάρτυρες που καλούμε εδώ πέρα σε συγκεκριμένα γεγονότα και εικόνα όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική να τους εξετάζουμε.